Θα πάμε στον Εύρο, καθώς εκεί έχουμε κάποιους φανατικούς τηλεθεατές. Θα πραγματοποιήσουμε ακόμα μία ζωντανή σύνδεση στον Εύρο και θα συναντήσουμε τον Νίκο το Χαρχάλη και την Ελένη την Μπαχαρίδου. Δύο ανθρώπους, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω. Καθημερινά παρακολουθούν εκεί οι άνθρωποι Κρήτη TV και Κρήτη Σήμερα. Επικοινωνούμε, ανταλλάσσουμε απόψεις και τους χτυπήσαμε σήμερα την πόρτα και τους ζητήσαμε να μας πούν κάτι για τις καιρικές συνθήκες και να μας μεταφέρουν και την εικόνα εκεί από την όμορφη περιοχή. Να ξεκινήσουμε με την κυρία της σύνδεσης, με την κυρία Μπαχαρίδου. Νίκο, το επιτρέπεις? Βεβαίως και το επιτρέπω, διότι η Ελένη είναι εξαιρετικά επικοδομητική κυρία του χωριού μας, οπότε της δίνω το λόγο. Βέβαια. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Για πείτε μας λίγο, το στρώσε βέβαια και πώς είναι δυνατόν να μην το στρώσε εκεί στην περιοχή? Το στρώσε για τα καλά. Βέβαια σήμερα βγήκε ο ήλιος και λίγο το ψηλό έλειωσε αρκετό χιόνι. Είχαμε πάρα πολύ. Κάναμε τους χιονανθρώπους μας, παίξαμε χιονοπόλεμο. Είναι κάτι που το έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε το χειμώνα στην περιοχή. Μήνυμα. Και φέτος το ευχαριστηθήκαμε για τα καλά. Μήνυμα στείλατε για να παίξετε χιονοπόλεμο, SMS. Στις αυλές μας. Έχουμε και τα παιδιά της επαρχίας εδώ που έχουμε μεγάλες αυλές, οπότε παίζουμε στο χωριό στις αυλές. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η δεύτερη φορά που το στρώνει στον Εύρο από την αρχή του χειμώνα. Διορθώστε με. Ναι, η δεύτερη ισχύει. Συνονόμαστε, φίλε μου Νίκο. Για πες μας, την πρώτη φορά ή τώρα έχει ρίξει περισσότερο? Τώρα, Νίκο, τώρα έχει ρίξει γύρω στους 45 πόντους. Και έχει ρίξει. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους μείον 2 βαθμούς Κελσίου και το βράδυ θα πάει μέχρι τους μείον 8. Μείον 8. Και για πες μας λίγο, ωραία, χιονίζει, προβλήματα προκαλούνται από τη χιονόπτωση? Είδαμε στην Αθήνα ότι έχει κοπεί το ρεύμα, ότι οδικές αρτηρίες και δρόμοι έχουν αποκλειστεί. Και πού στην πρωτεύουσα, στον Εύρο, τι επικράτει? Προβλήματα δεν υπάρχουν ιδιαίτερα. Υπήρχαν από την πρώτη στιγμή οι αλατιέρες που περνούσαν και τα γκρέντερ που ανοίγανε τους δρόμους. Το καλό ήταν ότι την επόμενη μέρα βγήκε και ήλιος, οπότε διευκόλυνε την κατάσταση στους δρόμους. Εντάξει, κάποια μικροπροβλήματα ίσως σε κάποια στενάκια της περιοχής μπορεί να υπήρχαν, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Την προηγούμενη φορά είχαμε κάποιες διακοπές ρεύματος λόγω ότι ήταν η έντονη χιονόπτωση, αλλά αυτή τη φορά δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, τουλάχιστον στη Νέα Βίσσα. Βιώνετε κάθε χρόνο παρόμοιες καιρικές συνθήκες, κάθε χρόνο εκεί χιονίζει? Σε σχέση με πέρυσι, φέτος, το φαινόμενο ήταν πιο έντονο? Η αλήθεια είναι πως ναι, φέτος έριξε περισσότερο χιόνια σε σχέση με πέρσι. Σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, όχι όμως. Συγκεκριμένα από πέρσι, ναι, φέτος έριξε περισσότερο χιονόπτωση. Να περάσουμε στην Ελένη και να τη ρωτήσω εκεί πώς νιώθουν οι Έλληνες και οι κάτοικοι του Εύρου. Οι κάτοικοι του Εύρου, να μου πείτε λίγο τα συναισθήματά σας, πώς νιώθουν? Λόγω του χιονιού εννοείται? Βέβαια, λόγω των καιρικών συνθήκων. Αν νιώθουν κάποιες φορές λίγο αποκομμένοι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Φέτος μπορεί να μην καταγράφησαν πολλά προβλήματα. Ωστόσο, προηγούμενες χρονιές παραμείνατε αποκλεισμένοι για πολλές ημέρες. Ναι, ήταν κάποιες χρονιές που είχε ιδιαίτερα μεγάλη χιονόπτωση, ίσως και γι' αυτό. Φέτος δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, όπως σας είπα. Όχι, δεν θεωρώ ότι έχει δυσκολέψει στους πολίτες το χιόνι. Ίσα τα απολαύσαμε κιόλας, γιατί άργησε να μας το ρίξει. Και αν και Φεβρουάριος, κράτησε καλά. Νίκο, θα σου έλεγα να πεις για μαντινάδα τώρα εδώ στους κριτικούς. Τα έχουμε πει δύο φορές από την έναρξη τη σεζόν, αλλά θα σε πιάσω απροετοίμαστο. Στείλε ένα μήνυμα εκεί οι κάτοικοι της περιοχής που μας παρακολουθούν και καθημερινά. Τι μήνυμα έχουν να στείλουν? Είναι αρκετά ενθουσιασμένο όλο το χωριό με την οικοδομητική και ουσιαστική εκπομπή σας. Και η Ελένη ήταν η πρώτη που επικοινώνησε μαζί μου, ώστε να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες για εσάς. Και την επόμενη φορά θα έχουμε νεότερα από τον εθελοντισμό, γιατί ό,τι η Ελένη είναι και πρόεδρος εθελοντισμού, με παραδοσιακά φαγητά της περιοχής. Θα το οργανώσουμε, δεσμεύεστε? Ελένη, ναι, δεσμεύεσαι? Είμαστε δεσμευμένοι. Δεσμεύομαι να σας δείξουμε οποιαδήποτε δράση κάνουμε, γιατί η εθελοντική ομάδα είναι μια ομάδα που κάνει δράσεις διάφορες μέσα στο χωριό.
για τη σύσφυξη σχέσεων, για να αναδείξουμε το χωριό μας, για να κάνουμε πράγματα τα οποία θα μας κάνουν να νιώσουμε να ανέβει το ηθικό μας, μιας και είμαστε στην πιο ακριτική περιοχή. Ήδη εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, βλέπετε πίσω, αν μπορείτε να δείτε βέβαια, ένα κάρο με αγελάδες που κάναμε έτσι, που έχει ένα σύμβολο παραδοσιακό της Βίσας. Α, για να το δούμε, βέβαια, βέβαια. Το βλέπετε? Βέβαια μπορείτε το βλέπουμε, το βέβαια, βέβαια. Εκεί χιονισμένο το περιβάλλον γύρω-γύρω. Χιονισμένο το περιβάλλον, έτσι. Έχουμε εξορροήσει την περιοχή εδώ γύρω από το σταθμό και σοβαντήσαμε και βάψαμε το σταθμό. Ναι. Νέοι όλοι μαζί ενωμένοι έτσι, για να κάνουμε δράσεις οι οποίες θα αποφέρουν καλύτερες και πιο όμορφες εικόνες και να βοηθήσουν, όπως σας είπα, στο ηθικό των ανθρώπων εδώ για να τον κρατήσουμε τον τόπο όσο περισσότερο ζωντανό μπορούμε. Λοιπόν, δεσμευθήκατε. Η επόμενη σύνδεση... Δεσμευόμαστε, λοιπόν. Θα γίνει κάτω από διαφορετικές συνθήκες, χωρίς χιόνι ίσως, αλλά στο επίκεντρο θα βρεθούν οι δράσεις του πολύ δραστήριου πολιτιστικού σας συλλόγου. Ελένη, έτσι. Βλέπετε, ο Νίκος μας λέει σε κάθε σύνδεση ότι βλέπετε καθημερινά Κρήτη TV. Αλήθεια λέει. Αλήθεια λέει, αλήθεια. Έτσι. Προσπαθούμε να ενώσουμε τις δύο άκρες της Ελλάδος. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σύνδεση και την όμορφη εικόνα που μας μεταφέρατε. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας σκεφτήκατε και έχετε την αγάπη μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.